Ωραία. Κύριε Κατσούλη, θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Και από αυτό το βήμα τα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς των νεκρών. Ως ΚΚΕ έχουμε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη και να οθωθεί μια πολιτική που δολοφονεί στην κυριολεξία. Αυτό το μήνυμα το έχουμε στείλει σε κάθε κατεύθυνση. Κύριοι, δεν φταίει ούτε η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά η χώρα, ούτε η κακιά στιγμή, όπως προβάλλεται από διάφορους μηχανισμούς, ούτε το ανθρώπινο λάθος ή οι παθογένειες ή οι κακοδαιμονίες, όπως και σήμερα εδώ υπόθηκε, που αθωώνει μια εγκληματική πολιτική. Το ΚΚΕ σημειώνει ότι φταίει το κυνήγι του κέρδους που κυριαρχεί παντού και δολοφονεί. Φταίνε όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτή τη χώρα. Οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν και οι κρατικές και οι κυβερνητικές διαχρονικά και της ιδιωτικής εταιρείας, καθώς και οι ατομικές ευθύνες όπου υπάρχουν. Δεν πρέπει να παραγραφούν, δεν πρέπει να ξεχαστούν. Το τονίζουμε αυτό γνωρίζοντας τη μεθοδική προσπάθεια που κάνετε όλοι σας και η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, να θαυτούν οι αιτίες που οδήγησαν στο θάνατο 57 συνανθρώπων μας. Ποιες είναι αυτές οι αιτίες? Για μας λοιπόν είναι η περιβόητη απελευθέρωση της αγοράς με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορευματοποίηση των συγκοινωνιών, ο τεμαχισμός του ΟΣΕ και η ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων κομματιών του, η τεράστια υποστελέχωση σε προσωπικό, οι τεράστιες ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας και υποδομών του κρατικού ΟΣΕ. Άσχετα με τα επιμέρους ζητήματα που και σήμερα εδώ παρουσιάστηκαν, η στρατηγική όλων σας είναι η απελευθέρωση για να δημιουργηθούν νέα πεδία κερδοφορίας για τα ελιμνάζοντα κεφάλαια των ομίλων με χαμηλό ρίσκο και σίγουρα κέρδη. Με βάση αυτή τη στρατηγική προωθήσετε την απελευθέρωση και των μεταφορών, την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, τον τεμαχισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών και το ξεπούλημα των κερδοφόρων φιλέτων την Τρενοσέ στον κρατικό ιταλικό όμιλο των σιδηροδρόμων. Σημειώνουμε ότι και ο κρατικός ΟΣΕ λειτουργούσε όπως και ο κρατικός ιταλικός με προτεραιότητα τις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της κερδοφορίας και όχι της ασφαλής φθηνές μεταφορές. Επιτρέψατε στην ιταλική κρατική εταιρεία, τη Hellenic Train, να λειτουργήσει χωρίς να έχουν διασφαλιστεί στοιχειώδεις υποδομές και προϋποθέσεις ασφαλείας. Αυτό είναι και ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία τη συνέχισε και η Νέα Δημοκρατία. Τρέξατε να διασφαλίσετε 3,5 δις ευρώ κοινοτική χρηματοδότηση για την σιδηροδρομική διασύνδεση των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, αλλά δεν βρήκατε 50 εκατομμύρια για την προληπτική συντήρηση των γραμμών του ΟΣΕ. Σχεδιάσατε νέα έργα πολλών δις ευρώ, έτοιμα να τα μοιράσετε, να μοιράσετε τη σχετική πίτα από το Ταμείο Ανάπτυξης Ανάκαμψης στους ομίλους, και την ίδια στιγμή συνεχίζονται τα τραγικά κενά σε εξειδικευμένο προσωπικό και στην εκπαίδευσή του. Επιβάλλει το 2008 ο ΣΥΡΙΖΑ τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου με συνεχή εργασία χωρίς ρεπό για 9 ημέρες. Είναι παράγοντας αυτός δημιουργίας ατυχημάτων, δυστυχημάτων, ναι ή όχι? Το 2019 απολύσατε 120 εργαζόμενους και μέχρι σήμερα παραμένουν κενές 1.700 αναγκαίες θέσεις εργασίας σύμφωνα με το ίδιο το οργανόγραμμα του ΟΣΕ, δηλαδή το τμήμα που έχει μείνει στο δημόσιο. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας που έχουν αγοραστεί από το 2004 δεν λειτουργούσαν και σε μεγάλο μέρος των σιδηροδρομικών γραμμών δεν είχαν καν εγκατασταθεί. Στον 21ο αιώνα όλα γίνονται ακόμα χειροκίνητα και οι πληροφορίες δίνονται από σταθμάρχη σε σταθμάρχη. Δεν λειτουργούσε λοιπόν το ηλεκτρονικό σύστημα. Ο Υπουργός είπε ότι λειτουργούσε στο συγκεκριμένο σταθμό. Σας ρωτάμε, μετά από αυτό το προδιαγραμμένο έγκλημα και για να μην χαθούν άλλες ζωές, θα απαιτήσετε από τη Hellenic Train την αυστηρή τήρηση εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας? Θα απαιτήσετε άμεσες αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού, κίνησης και τεχνικού προσωπικού, να μην καλύπτονται οι βάρδιες και τα δρομολόγια με ατέλειωτη υπερεργασία του προσωπικού?
Θα απαιτήσετε επανεκπαίδευση, εξειδίκευση και πιστοποίηση του προσωπικού από τη Hellenic Train. Προγράμματα εκπαίδευσης στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Συντήρηση, επισκευή και εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του μηχανολογικού και τεχνικού εξοπλισμού. Εξασφάλιση προϋποθέσεων παραγωγής αξιόπιστου τροχαίου υλικού για την κυκλοφορία. Ανανέωση του τροχαίου υλικού. Διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων και των απαραβών των εργαζομένων. Αλήθεια, αυτά θα τα απαιτήσετε από τη Hellenic Train? Ή αυτό είναι κόντρα στην ελευθερία της αγοράς? Τα μέτρα ασφάλειας, στην καλύτερη περίπτωση, οι επιχειρηματικοί όμιλοι τα λαμβάνουν μέχρι του σημείου που το κόστος πρόληψης είναι μικρότερο του κόστους του ατυχήματος. Αυτό συμβαίνει μέχρι τώρα. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Και στην εθνική στρατηγική που ψηφίστηκε με ευθύνη όλων σας εδώ στη χώρα μας, περιλαμβάνει ευχολόγια για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και στην πράξη προωθεί τους στόχους του κεφαλαίου χωρίς να προβλέπει κανένα μέτρο επί της ουσίας για την ουσιαστική πρόληψη και τον έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης για την εφαρμογή των κανονισμών προστασίας των εργαζομένων και υποβατών. Για την ασφάλεια του δικτύου και των ανθρώπινων ζώων είναι αναγκαία να προχωρήσει άμεσα σύμφωνα με τους εργαζόμενους που δεν ακούτε τις καραγιές του η ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Θα γίνει και πότε? Η ενέργεια για την ολοκλήρωση των έργων πλήρους λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας. Η ενέργεια της εξασφάλισης της ποιότητας των παραδοτέων έργων. Θα το κάνετε αυτό? Η εξασφάλιση, επιθεώρηση και συντήρηση των συστημάτων. Ενέργειες για άμεσες αποκαταστάσεις βλαβών και εξασφάλιση συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας. Η μέρημνα προμήθειας αποθεμάτων ανταλλακτικών για το σύνολο των υλικών. Λένε οι εργαζόμενοι ότι τα ανταλλακτικά έρχονται μετά από ένα χρόνο. Ενέργειες επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργεί στη λειτουργία η πανσπερμία υλικών και συστημάτων. Άμεση αποκατάσταση των συστημάτων λειτουργίας και ελέγχου των σειράγκων. Άμεση προτεραιότητα στην ανακαίνιση και αναβάθμιση της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ εξόδου του σιδηροδρομικού κέντρου Αχαρνών και εξόδου του σιδηροδρομικού σταθμού Ινόης, μήκους 60 χιλιόμετρων. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη σε αυτό το σημείο, κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με τους εργαζόμενους. Οι βλάβες συνεχείς και οι κίνδυνοι πολύ σοβαροί για την ασφάλεια. Θα προχωρήσει λοιπόν στην κάλυψη των κενών θέσεων του οργανογράμματος του ΟΣΕ. 2.098 θέσεις και υπηρετούν 750. 1.348 κενές θέσεις προσωπικού. Τι να κάνουν 217 θέσεις που είπατε εδώ? Είναι σταγόνα στις μεγάλες ανάγκες. Η λειτουργία και η εφαρμογή του οργανογράμματος θα υπάρξει? Τι λέτε, τι δέσμευση έχετε? Η διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες. Στελέχωση του εποπτικού προσωπικού ελέγχου και επιθεώρησης γραμμής για την εξασφάλιση ασφαλούς κυκλοφορίας. Στελέχωση των τμήματων συντήρησης της γραμμής. Αλλαγών τροχιάς και συστημάτων ελέγχου γραμμής. Αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου των σειρμών και των φορτίων με αντίστοιχη στελέχωση από τον διαχειριστή υποδομής. Και αυτό απαιτεί νομοθετική ρύθμιση, κύριε Υπουργέ. Δεν το ακούσατε, τέλος πάντων. Θα το διαβάσετε. Συμπλήρωση και επικυρωποίηση του συνόλου του κοινωνικού πλαισίου και ενέργειες για πιστή εφαρμογή του από όλο το προσωπικό. Τοποθέτηση σύγχρονων ηχοσυστημάτων στις ισόπεδες διαβάσεις. Επαναφορά των 160 απολυμένων, εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων φυλάκων. 160 άνθρωποι, τους απολύσατε, πιστοποιημένοι. Εξασφάλιση φύλαξης με προσωπικό των ισόπεδων διαβάσεων σε συνθήκες που παρουσιάζονται βλάβες στα αυτόματα συστήματα ισόπεδων διαβάσεων. Όλες λοιπόν οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα ήταν και είναι συνένοχα για την πολιτική που οδήγησε στο να θρυνούμε σήμερα δεκάδες νεκρά παιδιά. Γιατί όλα αυτά ήταν έξω από το πεδίο τους. Όλοι στήριξαν και προώθησαν τις κοινωνικές οδηγίες απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών και της δημιουργίας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς που ξεκίνησε από το 1991. Όλοι προώθησαν τα αλληλεπάλληλα σιδηροδρομικά πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φτάσουμε στην πλήρη απελευθέρωση της αγοράς.
Η κάθε κυβέρνηση έπαιρνε τη σιτάρια την προηγούμενη. Η κυβέρνηση του Πασό το 2009 προχώρησε στον τεμαχισμό του ΟΣΕ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ το 2013 διαμόρφωσε το πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υλοποίησε την παραχώρηση και το ξεπούλημα της ΟΣΕ αντί 45 εκατομμύριων ευρώ με επιχορήγηση, με πανοπρίκη δηλαδή, 50 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για την άγονη γραμμή. Ακούστε, άγονη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτή είστε. Η συντεχνία κυβερνήσεων, αστικών κομμάτων, επιχειρηματικών ομίλων που ευθύνεται για αυτό και όλα τα άλλα εγκλήματα σε βάρος του λαού. Και αφήστε λοιπόν τη συντεχνία των εργαζομένων που προβάλλεται. Κανείς συμβασμός και καμιά ανοχή δεν πρέπει να δείξει ο λαός σε αυτή την πολιτική που εκτός από τη φτώχεια και τη δυστυχία σκορπά στο λαό για τα κέντρα του κεφαλαίου, το θάνατο, βάζει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή του. Εμείς λέμε ότι πρέπει να δοθεί και αύριο στην απεργία μαζική, μαχητική απάντηση στις διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, να διεκδικήσει ο λαός σύγχρονες, ασφαλείς, φτηνές μαζικές μεταφορές με όλα τα μέτρα που προτείνουμε προς τα παραπάνω, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγεία δωρεάν για όλους, άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής προστασίας, εδώ και τώρα αντισεισμικό έλεγχο σε σχολεία, σχολές, νοσοκομεία, χώρους δουλειάς για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, άμεσα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, πάνω από 2.000 εργοδοτικά εγκλήματα τα τελευταία χρόνια που μένουν ατιμόρυτα, προσλήψη μόνιμου προσωπικού σε υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Απευθυνόμαστε λοιπόν στις εργατικές λαϊκές οικογένειες και τους τονίζουμε ότι όσες κυβερνήσεις και αν αλλάξουν, όσοι μηχανοδηγοί και αν αλλάξουν, το τρένο αυτό της αστικής διακυβέρνησης κινείται και θα κινείται σταθερά στις ματωμένες ράγες που καθορίζουν η αστική τάξη της χώρας μας αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό χρειάζεται και στις εκλογές να αποδυναμώσουν όλα αυτά τα κόμματα, να είναι αδύναμα την επόμενη μέρα, να μην έχουν λυμμένα τα χέρια για να διαπράξουν νέα εγκλήματα σε βάρος του λαού. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την εξουσία, το κράτος της, τα κόμματά της, οι εργαζόμενοι, ο λαός χρειάζεται να αντιπαραθέσει την αδιάλειπτη, ανυπότακτη, οργανωμένη πάλη του για να υπερασπίσει κυριολεκτικά τη ζωή του, να διεκδικήσει τις δικές του ανάγκες στον δρόμο της ανατροπής αυτής της πολιτικής. Το ΚΚΕ θα είναι μπροστά σε αυτόν τον αγώνα.